Κυρία Σβίγκου. Καταρχήν, εάν δεν θέλετε κάτι να πείτε, συζήτηση, θα πάμε στο ασφαλιστικό. Όχι, θα πω γι' αυτό. Ναι. Γιατί νομίζω ότι και η συζήτηση που γίνεται εδώ είναι αναντίστοιχη του κλίματος που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Ενώ από τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης. Αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία έχει υποδεχθεί τους πρόσφυγες με αισθήματα αλληλεγγύης τα οποία συγκινούν όλη την Ευρώπη. Η ελληνική κοινωνία κατανοεί ότι αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα και κανένας αυτή τη στιγμή στη χώρα δεν μπορεί να κατηγορήσει το ΣΥΡΙΖΑ για τις προσφυγικές ροές, κανένας στην Ευρώπη δεν μπορεί να κατηγορήσει το ΣΥΡΙΖΑ για τις προσφυγικές ροές και αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία και αυτά που δεν τα λέει το ΠΑΣΟΚ με την ίδια ένταση, αλλά αφήνει. Συγγνώμη, έχετε δίκιο. Δημοκρατική συμπαράταξη, αλλά αφήνει, αφήνει υπόνοιες. Δυστυχώς ακούγονται μόνο σε κάποια ακροδεξιά κόμματα στη Γερμανία και στη Γαλλία αυτά και σε άλλες. Σας είπα, αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία και είπε σήμερα ο Χρήστος Κέλλας και αυτά τα οποία αφήνουν υπόνοιες ορισμένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Αυτά που λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται και η ελληνική κυβέρνηση ευθύνεται και η Ελλάδα ευθύνεται για τις προσφυγικές ροές και για τη μη φύλαξη, τη δήθεν μη φύλαξη των συνόρων. Καλά σοβαρολογείτε ότι δεν έχετε ευθύνη εσείς που κυβερνάτε τη χώρα. Αυτά που λέτε κύριε Κέλλα, όχι απλώς δεν βρίσκουν. Όχι απλώς δεν βρίσκουν αποδέκτες στην ελληνική κοινωνία. Όχι απλώς δεν βρίσκουν. Κύριε Οικονομέα, όχι απλώς δεν βρίσκουν αποδέκτες στην ελληνική κοινωνία. Αλλά ελπίζω πραγματικά ότι δεν θα συνεχίσετε να τα εξτομίζετε ακριβώς επειδή είναι και ανεύθυνα και επικίνδυνα και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και μάλλον προσυδειάζουν σε μια ακροδεξιά ατζέντα και ρητορία την οποία υποτίθεται ο κ. Μητσοτάκης θα άφηνε πίσω του μετά την ανάληψη της αρχηγίας. Ναι, αλλά έτσι με αυτό το πνεύμα όμως τι συμβούλιο θα γίνει αύριο και συνένεση. Μα σας είπα, εγώ σας είπα εξ αρχής. Ότι εμείς προσβλέπουμε σε έναν ειλικρινή διάλογο και σε μια ειλικρινή συνεννόηση. Και επίσης κάτι στο οποίο δεν από απάντησε. Κάτι αυτό, στο οποίο δεν απάντησε. Και από τον Νοέμβριο που είχαμε επίσης ζητήσει. Τον Νοέμβριο που είχαμε επίσης συγκαλέσει Βούλιο Πολιτικών Αρχηγών και πάλι εκεί ούτε πρόταση καταθέσατε, ούτε βέβαια διάθεση διαλόγου δείξατε. Σε κάθε περίπτωση πάντως η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αποφασίσει. Γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω. Σας το είπα και στην πρώτη μου αναφορά. Δεν καταλαβαίνω τι άλλαξε από όταν είχε πάει ο κύριος Μητσοτάκης σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όπου εκεί προσπαθούσε να πείσει τους Ευρωπαίους να κάνουν περισσότερα πράγματα και προσπαθούσε και αυτός να δείξει τα πράγματα τα οποία έχει καταφέρει η χώρα μας. Και έχει αλλάξει μέχρι σήμερα και αυτά που λέει ο κύριος Κέλλας. Θέλω να πιστεύω όμως ότι η Νέα Δημοκρατία θα αντιληφθεί ότι είναι μια εθνική υπόθεση η αντιμετώπιση του προσφυγικού, ότι είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και χρειάζεται ευρωπαϊκή λύση. Και να καταπνίξει τις ακροδεξίες και λευκές φωνές που σας ακούω. Δεν έχει οξύτητα στο θέμα του προσφυγικού. Πέρα από τις καθυστερήσεις που σας καταλογίζω και από τις παραδέχονται κορισμένη δική σας. Εσείς κατανοήσατε από τη σημερινή μας συζήτηση ή από την ομιλία του κ. Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του ότι δεν προσπαθούν να αποκομίσουν μικροπολιτικά ωφέλη λέγοντας ότι η Ελλάδα μπορεί είναι να προσπαθούν, ένα ξέφαγο αλλά πάντως η κυβέρνηση έχει αμπέλη. Την αντιπολίτευση δίπλα της σε αυτό ότι η Ελλάδα είναι ξέφαγο αμπέλη αυτά δηλαδή ακριβώς μάλιστα, που κατάλαβα. Λοιπόν, εξομίζουν οι ακροδεξίες για να πάμε στο άλλο θέμα. Βεβαίως απάντηση κυρία Σβίγκου μάλλον βρίσκεται αλλού, διότι ο κύριος Τσίπρας ευχαρίστησε τον κύριο Μητσοτάκη για την παρουσία του το τριήμερο, το διήμερο που ήταν στις Βρυξέλλες και σε όλες τις συνεδρίες. Μα και εγώ το ίδιο είπα. Θέλω να καταλάβω τι έχει αλλάξει. Και παραμένει η Νέα Δημοκρατία να βάζει το συμφέρον της Ελλάδος υπεράνω του συμφέροντος της Νέας Δημοκρατίας και γι' αυτό βάζει πάντως πάλι αυτό, και προσπαθεί να σας συνεχίσει. Αλλά τώρα αυτό δεν γίνεται με το να παράγεται τα επιχειρήματα εκείνων που κατηγορούν τη χώρα ως πρόσχημα για να κλείσουν τα δικά του σύνορα. Κυρία Σβίγκου, τα επιχειρήματα μην που το ξανα... όταν η κυρία Μέρκελ δίνει εύσημα στη χώρα
για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το προσφυγικό, για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το προσφυγικό ζήτημα. Και εσείς αντίθετα κατηγορείτε την κυβέρνηση και λέτε ότι η ίδια ευθύνεται για τις προσφυγικές ροές. Καταλαβαίνετε ότι πλέον δεν βρίσκεται συμμάχους στην Ευρώπη πλην ακροδεξιών και πλην κυβερνήσεων οι οποίες ακολουθούν τις δικές σου εθνικιστικές φωνές αποδομώντας την Ευρώπη. Κοιτάξτε, κύριε Οικονομία, που έχουμε φτάσει τώρα να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι η κυρία Μέρκελ τους δίνει εύσημα για την πολιτική τους και να μην ντρέπεται που το λέει κιόλας. Και να μην ντρέπεται που το λέει. Εδώ φτάσαμε σήμερα. Γιατί κακό είναι. Όχι, είναι πάρα πολύ καλό. Χρειάστηκε να αγοράσει ένας χρόνος, ένας χρόνος για να επικαλείτε τα συγχαρητήρια της κυρίας Μέρκελ. Θα θέλατε όλες οι χώρες στην Ευρώπη να κλείνουν τα σύνορά τους, να λένε ότι οι πρόσφυγες πρέπει να μείνουν στην Ελλάδα και να γίνει η Ελλάδα αποθήκη ψυχών. Αυτό θα θέλατε. Γιατί αυτό θέλουμε. Αυτό θα θέλατε. Αυτό καταφέρατε σε αυτά που λέγατε για τη Μέρκελ παλιότερα. Όταν λέτε ότι δεν πρέπει να... Αυτό καταφέρατε. Γιατί θα αρχίσει να μας πει ο επειδή το ακούω τον κύριο